Πάμε στην παρέα. Πάμε να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Η κυρία Ραμπατζή από τη Νέα Δημοκρατία είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μπάρκας από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Κιγκέρογλου από τον ΠΑΣΟΚ. Οι δύο καλοί συνάδελφοί μας παραμένουν. Χαρούμενος άνθρωπος. Αυτό είναι η επιτομή του χαρούμενου άνθρωπου. Ωραίος άνθρωπος. Ωραίος άνθρωπος. Καλημέρα κύριε Κιγκέρογλου που είστε μακριά. Καλημέρα. Ναι, βέβαια εσείς τώρα αφήστε τα αυτά. Εσείς έχετε το Τζόνι Τσικουδιά. Στην Κρήτη, δεν έχετε τον Johnny Water. Λοιπόν. Και εξαιρετικά νερά έχουμε. Και εξαιρετικά, βεβαίως. Το κριτικό νερό είναι. Και έγινε και το χατήρι του κυρίου Γιαγέρογλου. Ποιο? Μα δεν θυμάσαι ότι τσαντιζότανε τάπερ. Όταν λέγαμε κοινάλ. Όχι κοινάλ, ρε, πασό. Τώρα και με τη βούλα. Δικαιωθήκατε και με τη βούλα. Είστε καλά. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε την κυρία Ραμπατζή. Κυρία Ραμπατζή. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Θα έχουμε εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εγώ κρατάω αυτό το οποίο έχει πει επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της τετραετίας. Δεν προαναγγέλλονται βέβαια οι εκλογές. Εσείς με τέτοια πείρα που έχετε, προφανώς, ναι, το υπογραμμίζετε. Βλέπετε, ακούτε μάλλον, βλέπετε. Βλέπετε, θα πω στον κύριο Μπάρκα και στον κύριο Γιαγέρογλου. Κοιτάξτε, το τι διακινείται, θα μου επιτρέψετε τον όρο, στην δημοσιογραφική πιάτσα και το τι έχει στην ατζέντα του ο Πρωθυπουργός, επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές φορές αποκλίνουν και έχουν διαψευστεί τα σενάρια επισενάριων. Τώρα θα πω το κλασικό, το κλισέ, ότι ο όποιος ανασχηματισμός είναι πάντοτε στην διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη. Το λέω γιατί είναι σε μία αναστάτωση τώρα, είναι όλα τα κόμματα. Όλα τα κόμματα, κακά τα ψέματα. Γιατί κύριε Γιαγέρογλου και εσείς είσαστε σε μια αναστάτωση προεκλογική. Εκ των πραγμάτων βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Είτε αυτή είναι μικρή, αν οι εκλογές γίνουν μέχρι το Σεπτέμβρη, είτε αν είναι μακρύτερη με ημερομηνία εκλογών που θα οριστεί αργότερα. Προεκλογική περίοδος είναι. Με την έννοια ότι η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένο χρόνο για να πάρει αποφάσεις και να εφαρμόσει πολιτικές, και τα κόμματα, και όσον αφορά το ΠΑΣΟ, έχουμε επίσης την ευχέρεια σε συγκεκριμένο χρόνο να αναδείξουμε τις πολιτικές μας, τι πιστεύουμε, τι προτείνουμε και πώς διεκδικούμε να συμβάλλουμε στην περαιτέρω πορεία της χώρας. Βέβαια τώρα ξέρετε. Σας ακούνε τώρα και ο κύριος Μπάρκας και η κυρία Ραμπατζή και λένε δεν τα αφήνετε αυτά τώρα κύριε Γιαγέρογλου. Με εμάς θα πάτε ή με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει η κυρία Ραμπατζή. Και λέει ο κύριος Μπάρκας, με εμάς θα πάτε ή με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λοιπόν επιδιώκουμε να γίνουμε ξανά πρωταγωνιστές. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα παίξουμε το ρόλο συμπληρώματος. Επομένως η ερώτηση η οποία αφορά βέβαια μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, την περίοδο μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Για μας έχει απαντηθεί εκ των προτέρων. Μάλιστα, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκ των υστέρων μετά τις πρώτες εκλογές. Κύριε Μπάρκα, και εσείς σε αναστάτωση. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει βάλει την χώρα σε αναστάτωση, με την έννοια ότι έκανε μια δήλωση και ενημέρωσε τους υπουργούς ότι αν δεν μπορείτε να δουλέψετε γιατί έχετε κατεβάσει τα μολύβια, θα σας αλλάξω, γιατί θα κάνω εκλογές όταν εγώ αποφασίσω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δηλαδή ήταν επιλογή του Πρωθυπουργού με δήλωσή του να βάλει τη χώρα σε περαιτέρω δυσκολίες τη στιγμή που ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να επιζήσει. Η ακρίβεια είναι παρούσα, η ακρίβεια στην ενέργεια, η ακρίβεια στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο κίνησης, στο καλάθι της νοικοκυράς. Ο κ. Μητσοτάκης έχει παραδώσει την χώρα στα χέρια των ολιγαρχών. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και εδώ θα σας εκπλήξω. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας, διότι ως δεσμευμένος σε λίγους φίλους και μετέρους οι οποίοι τον βοήθησαν και τον στήριξαν και ακόμα το στηρίζουν για να εκλεγεί πρωθυπουργός μέσα από διάφορες διαδικασίες, θέλει να μοιράσει τα χρήματα που αφορούν τη χώρα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή λέτε εσείς ότι δεν προλαβαίνει μέχρι το Σεπτέμβριο και θα μείνει μέχρι το Μάρτιο για να προλάβει τα δόσεις. Και θα πάει μέχρι τελευταίας στιγμής για να μπορέσει, γιατί είναι δεσμευμένος σε συμφέροντα. Αυτό που γίνεται με την ενέργεια και αυτή η τροπολογία που περνάει σήμερα από την Ελληνική Βουλή, όπου ο κ. Μητσοτάκης μειώνει τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας προς όφελος των εταιριών, λέγοντας ότι παιδιά αυτά που κερδίζετε είναι δικά σας λεφτά και όχι του ελληνικού λαού,
την στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα αυτά τα χαρακτηρίζει ως υπερκέρδη και τα υπολογίζει στα 200 δισεκατομμύρια, ο κ. Μητσοτάκης έξω από αυτή τη διαδικασία. Για τη χώρα. Για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Μητσοτάκης έξω από αυτή τη διαδικασία νομοθετεί και κατεβάζει τροπολογία όπου μειώνει τα υπερκέρδη των εταιριών με διάφορα λογιστικά τερτύπια προς όφελος προφανώς αυτών οι οποίοι έχουν κερδίσει εις βάρος του ελληνικού λαού. Κύριε Ραμπατζή. Καταρχάς να πω ότι καμία αναστάτωση, κύριε Μπάρκα, εκτός αν εσείς είστε αναστατωμένοι, που προφανώς είστε αναστατωμένοι, αν κρίνω από τη δηλωσία την οποία επιδείξατε, από την πανθομολογούμενη εξαιρετική εικόνα της χώρας, την οποία επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω ότι είστε διχασμένοι, γιατί θυμάστε τις δηλώσεις του κυρίου Τζανακόπουλου, τις δηλώσεις του κυρίου Σκουρλέτη και μετά βεβαίως ο κύριος Τσίπρας τα μάζεψε προχθές στον κύριο Χατζηνικολάου. Επίσης, δεύτερον, δεν κατέβασε τα μολύνια κάτω. Ίσα-ίσα είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας και είπε χαριτολογώντας όποιος δεν είναι 100% αποδοτικός, όπως θέλω να είναι και άρα να πηγαίνουν όλα στην εντέλεια, είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να τους αλλάξω. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τα γνωστά περί ενέργειας και λοιπά που είπε ο κύριος Μπάρκας. Χθες η κυρία Λαγκάρντ κατέριψε έναν ακόμη μύθο, ένα ακόμα μύθευμα, που λέγατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το πράσινο φως για την φορολόγηση των υπερκερδών. Επένεσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το 90% της υπερφορολόγησης, το οποίο αποδίδεται. Το οποίο. Το φορολογήσατε. Είναι ζήτημα νομοθέτησης. Και σήμερα. Το νομοθετήσατε. Σήμερα. Το νομοθετήσατε. Εσείς σήμερα θα ψηφίσετε. Απολύτως και όχι, διότι μειώνετε το. Εσείς δηλαδή το σήμερα δεν θα ψηφίσετε το να παίρνουν από 18 ως 600 ευρώ αυτοί οι οποίοι έχουν υποστεί αυξήσεις από Δεκέμβρη ως Μάιο. Σε αυτό. Δεν θα το ψηφίσουν. Κύριε Ραμπατζή, μιλάτε ψέματα, διότι. Εγώ δεν λέω ψέματα, σας ρώτησα. Με την τροπολογία σας σήμερα μειώνονται τα υπερκέρδη, τα ονομαστικά υπερκέρδη. Με διάφορα λογιστικά τερτύπια. Ξέρετε τι κάνετε. Δίνετε στους φίλους σας όπου τους φτιάξατε με την πώληση της ΔΕΗ. Επίσης, να μας κατονομάσετε τα υποτιθέμενα συμφέροντα, να τα κατονομάσετε τα υποτιθέμενα συμφέροντα, τα οποία λέτε όχι να τα κατονομάσετε. Βέβαια, εδώ, εσείς ένα κατεξοχήν δημοκρατικό κόμμα, όπως θέλετε να αυτοαποκαλείστε, ουσιαστικά προσβάλλει τη λαϊκή κυριαρχία. Γιατί τις εκλογές και τη νίκη στη Νέα Δημοκρατία ο ελληνικός λαός την έδωσε. Όπως φαντάζομαι, η γνώμη του ελληνικού λαού απηχείται στις τόσες δημοσκοπήσεις, τις οποίες τι να κάνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, μεταβίας, μετά από τέτοιες δυσκολίες, τις οποίες βιώνει η ελληνική κοινωνία και διαχειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση, σας βλέπουμε να ασθμαίνετε. Εσείς δεν είστε ότι ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Δεν αποφάσισε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όπως πιστεύουμε εμείς, να κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτά που λέτε για συμφέροντα και... Δεν χρειάζεται πολύ επιχειρηματολογία για να πει κανείς ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στα ζητήματα που αφορούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα την ενέργεια και το ηλεκτρικό, αλλά και την ακρίβεια που εκτός από τα καύσιμα έχει μεταδοθεί σε όλα τα βασικά αγαθά και τις υπηρεσίες. Η κυβέρνηση είναι μπροστά στις ευθύνες της. Δεν παίρνει αποφάσεις, λέει τα πάω καλά στα εθνικά θέματα, αλλά αυτό δεν είναι συμψηφισμός. Δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με τις όποιες καλές πρωτοβουλίες υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο για τα εθνικά θέματα και με την ακρίβεια που πληρώνει με αίμα κάθε μέρα ο ελληνικός λαός. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε την κυβέρνηση να αφήσει τα τερτύπια και να πάρει πραγματικές αποφάσεις που θα ελαφρύνουν το βάρος στα λαϊκά στρώματα, στη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και βεβαίως να ανακόψει αυτό το κύμα. Με την τροπολογία που καταθέτει σήμερα έχει δύο όψεις το νόμισμα. Από τη μια μεριά δεν αντιμετωπίζεται το θέμα των υπερκερδών και δεν επιστρέφονται τα ποσά που εισπράττει το κράτος πάνω από την εγγυημένη τιμή που πληρώνονται η παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βεβαίως νομοθετεί την όποια ενίσχυση δίνει μέσα σε μια ίδια τροπολογία και ζητάει να ψηφίσουμε την ενίσχυση των αδύναμων ταυτόχρονα με την... Και τι θα κάνετε εσείς όμως, τι θα κάνετε εσείς. Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι τα τύπη της κυβέρνησης αυτό.
Δεν θα ψηφίσετε ή θα... Κάθε άρθρο της τροπολογίας να μπει χωριστά σε ψηφοφορία στη Βουλή. Είναι. Δεν γίνεται. Αν μπει ξεχωριστά, εσείς θα το ψηφίσετε. Προφανώς, κύριε Παπαδάκη, δεν το καταλαβαίνετε. Φυσικά θα τα ψηφίσουμε. Και το καταλαβαίνετε. Προφανώς, κύριε Παπαδάκη, κάθε βοήθεια, το έχουμε ξαναπεί, κάθε βοήθεια στον ελληνικό λαό, η οποία είναι πολύ μικρή, προφανώς και θα την ψηφίσουμε. Αλλά κάνετε τύπιο η Νέα Δημοκρατία, δεν το καταλαβαίνετε. Μαριάννα, ερώτηση. Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κικερόγλου και τον κύριο Μπάρκα, που είμαι σίγουρη ότι θα έχουν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις, με δεδομένο ότι το φαινόμενο, το πολύ μεγάλο φαινόμενο της ακρίβειας πριν τον πόλεμο, αλλά και μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, είναι διεθνές, δηλαδή τρέχει ο πληθωρισμός στην Ευρώπη με 7%. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κικερόγλου και κύριε Μπάρκα, πώς ακριβώς μπορεί να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση την εγχώρια ακρίβεια, να κάνει τι, να δώσει επιδόματα, για παράδειγμα, να βάλει πλαφόν σε τιμές, σε ελεύθερη οικονομία της αγοράς, δηλαδή κάποια στιγμή. Τι θα κάνει, έγινε σαφές. Κυρία Πυριώτη, παγκόσμια η ακρίβεια, εγχώρια η μη αντιμετώπιση της. Δεν γίνονται πουθενά έλεγχοι. Γιατί δεν γίνονται πουθενά, έλεγχοι, η σκροκέρδια είναι παρούσα. Όχι, έχουμε γιατί πει... το λέτε το εγχώριο, σας το λέω, διότι ας πούμε κυβέρνηση, στην Ιταλία που ζει. Διότι κυβέρνηση, θα σας το εξηγήσω. Έχουν το ίδιο πρόβλημα. Διότι κυβέρνηση, κυρία Περιγιώτη, δεν κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο πετρέλαιο το χειμώνα που λέγαμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο πετρέλαιο στα μικρότερα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό θα συμπαρέσυρε και βασικά προϊόντα κατανάλωσης. Δεν γίνεται πουθενά έλεγχος για την εσχροκέρδεια. Πούλησε τη ΔΕΗ, δίνει τα υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς να τους κάνει έλεγχο και μάλιστα εμείς έχουμε πει να βάλει πλαφόν στην τιμή και στα κέρδη, κυρία Πυριώτη. Είναι πάρα πολύ απλό. Ερώτηση και προφανώς είναι για την κυρία Ραμπατζή. Εντάξει, μην προδικάζετε. Είμαι σίγουρος. Κακώς. Μπορεί να είναι και για τον κύριο Κικέρογλου και τον κύριο Μπάρκα. Λοιπόν, καταρχάς προς τον κύριο Κικέρογλου. Αυτόνομη πορεία είναι σεβαστή, κύριε Κικέρογλου, και επίσης ανοιχτό το αποτέλεσμα των εκλογών, όσο και αν υπάρχουν και δημοσκοπήσεις. Παρ' όλα αυτά, επειδή βάζετε το μπροστά το πρόγραμμά σας, πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης, πρέπει να επεκτείνουμε την κουβέντα. Αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται πιο κοντά με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ή με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Να απαντήσεις αυτό. Και, να απαντήσεις, ένα-ένα. Καταρχήν, για την ερώτηση της κυρίας Πυριώτη. Να πω ότι κρίση σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα οι τιμές του ηλεκτρικού ήταν 5,5 φορές πάνω, στις υπόλοιπες χώρες κατά μέσο όρο 3 φορές πάνω. Έχει τεράστια διαφορά. Μάλιστα. Μόνο εάν επέστρεφε τα ποσά που με clawback παίρνει για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, θα ήταν 20% λιγότερη η τιμή. Για τα καύσιμα, αν επέστρεφε το ειδικό φόρο κατανάλωσης όπως ήταν το 14, 23% λιγότερος και αφαιρούσε δηλαδή την αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα είχαμε καλύτερες τιμές. Τώρα που είσαστε πιο κοντά. Πιο κοντά που είσαστε, με λίγα λόγια. Ως πρόγραμμα. Εμείς βάζουμε τρία πράγματα για την περαιτέρω πορεία της χώρας. Το πρώτο είναι η εθνική στρατηγική που πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Το δεύτερο, ένα προοδευτικό σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα και σοβαρή και υπεύθυνη διακυβέρνηση. Ποιοι χωράνε και πού χωράνε είναι εμφανές. Μάλιστα. Όλο το πλαίσιο κυρία το καλύπτουμε εμείς. Κυρία Ραμπατζή, θα κάνω εγώ ερώτηση για να μην σας αδικήσουμε, γιατί άλλοι μιλήσανε περισσότερο. Με δεδομένο ότι στις πρώτες εκλογές είναι δύσκολη η αυτοδυναμία. Εσείς, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι εμείς θα πάμε κατευθείαν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με το εκλογικό σύστημα το οποίο ισχύει. Αυτή είναι η τελική σας απόφαση ή θα επιχειρήσετε να τα βρείτε με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί τώρα ο Φίβος Κλαδιανός πίεζε τον κύριο Γεκέρογλου αν είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία ή στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόγραμμα. Βλέπετε ότι προγραμματικά θα μπορούσατε να κάνετε μια κουβέντα με το ΠΑΣΟΚ έτσι ώστε να μην μπει σε ταλαιπωρία ο τόπος να πάει σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση? Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς διεκδικούμε την αυτοδυναμία, αυτό είναι σαφές. Με την πρώτη, με την απλή αναλογική είναι δύσκολο. Και γι' αυτό κάποιοι έχουν ψηφίσει και επιλέξει. Και για την σταθερότητα και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Εμένα, αν και μου αρέσει να απαντάω ευθέως στα ερωτήματα που μου κάνουν, μου κάνει λίγο εντύπωση, ακούγοντας στο δημόσιο λόγο το ΠΑΣΟΚ, που
επιδεικνύει κατά την ταπεινή μου γνώμη ένα είδος αλαζονίας. Δηλαδή ένα κόμμα που δημοσκοπικά φαίνεται τρίτο, ανερχόμενο βεβαίως σε σχέση με τα εκλογικά του ποσοστά. Τώρα βέβαια υπήρξε μία μείωση της τάξης περίπου του 3% στην τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως δημοσιότητας. Βάζει πάρα πολλά τείχη, 100% να γίνουν δεκτές οι απόψεις του. Όχι, δεν θα είναι πρωθυπουργός αυτός ο οποίος θα είναι το πρώτο κόμμα. Ξέρετε, όλα αυτά τα τείχη που υψώνει το αυτή τη στιγμή φαινόμενο ως τρίτο κόμμα, τι μας λέει δηλαδή το κοινάλθα, αν ομιγέννητο δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις δεύτερες εκλογές από τη Νέα Δημοκρατία, που εμείς την πιστεύουμε, θα οδηγήσετε τη χώρα, κύριε Κυγέρογλου, σε τρίτες εκλογές? Το αποτέλεσμα των εκλογών θα δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι όχι μόνο ανερχόμενη δύναμη, αλλά έχει την προοπτική να γίνει ξανά πλειοψηφία. Σε επόμενες εκλογές θα είμαστε τουλάχιστον δεύτερο κόμμα. Επομένως, δεν μπαίνουμε στη συζήτηση, στο ερώτημα που τίθεται με ποιον θα πάμε. Με τους πολίτες και τη χώρα είμαστε. Αλλά να πω για άλλη μια φορά ότι η Νέα Δημοκρατία ιδιαίτερα δεν έχει καμία διάθεση για συνεννοήσεις. Είναι μακριά όλα αυτά. Έχω την εντύπωση ότι πολλά μπορούν να αλλάξουν μετά. Είναι σημερινό. Ακούστε, ξέρετε, άλλο η ρητορική των κομμάτων. Εσείς θα μας επιτρέψετε αυτά τα ζητήματα, γιατί ο κ. Ανδουλάκης σας είπε ότι είστε με το Βελόπουλο. Θα μας επιτρέψετε να σας αφήσουμε για λίγο.